Καλό μεσημέρι, ευχαριστούμε που είστε εδώ μαζί μας. Καλό σας μεσημέρι. Λοιπόν, κύριε Πελατίδη, εμείς σας καλέσαμε γιατί βλέπουμε ότι στην Αχαΐα θέλαμε να συζητήσουμε το φαινόμενο των καταλήψεων που εξαπλώνεται η αλήθεια σε αρκετές περιοχές. Η Αχαΐα είναι μία από αυτές. Διαβάζω τα τοπικά μέσα το πρωί ότι είναι 41 συνολικά. Δεν ξέρω αν έχουν αυξηθεί ή μειωθεί οι καταλήψεις στα σχολεία. Και εσείς ήσασταν χθες εδώ στο παρόν στην πορεία και τις στηρίζετε αυτές τις καταλήψεις. Πριν πάμε στην πορεία και στο γιατί στηρίζετε τις καταλήψεις, εγώ θα να ρωτήσω αν. Ανάμεσα αυτές που στηρίζετε, είναι και αυτές που περιλαμβάνουν ανθρώπους που είναι αρνητές της μάσκας. Γιατί υπάρχουν και μερικές, λίγες ευτυχώς τέτοιες, όπως πάλι διαβάζουμε στον τοπικό τύπο. Η μάσκα είναι μάσκα για την κυβέρνηση για να καλύπτει τα τεράστια κενά που υπάρχουν. Γιατί είναι ένα θέμα το οποίο δεν απασχολεί στην πραγματικότητα. Αυτό που απασχολεί είναι αυτά που έχουμε μέχρι σήμερα. Πήρε όλα τα μέτρα. Λέει η κυβέρνηση ότι την ενδιαφέρει η υγεία των μαθητών. Μάλιστα, με ποια εργαλεία θα πετύχουμε εμείς την προστασία των μαθητών? Δεν χρειάζεται στο σχολείο να είναι λιγότεροι μαθητές? Ωραία, Δήμαρχε, ας πιάσουμε αυτό που είπατε. Εσείς ναι. Είδατε ενδεχομένως μια καθυστέρηση από την πλευρά του Υπουργείου. Θέλετε να την πούμε απροθυμία? Απροθυμία, να ψάξει να βρει άλλους χώρους. Εσείς ως Δημοτική Αρχή που γνωρίζετε πολύ καλά την πόλη σας, προτείνατε στο Υπουργείο Παιδείας χώρους στους οποίους θα μπορούσαν να φιλοξενηθούν και να κάνουν το μάθημά τους καθημερινά τα παιδιά, ώστε όπως το λέτε κι εσείς να περιοριστούν τα τμήματα? Πρώτον, η κυβέρνηση δεν κάθεται να κάνει μια τέτοιου είδους συζήτηση, γιατί έβαλε το θέμα ότι είναι δημοσιονομικό κόστος για αυτήν, γιατί ήδη δεν προσλαμβάνει εκπαιδευτικούς. Ούτε τους αναπληρωματικούς δεν έχει προσλάβει και να τους έχουμε στην ώρα τους και ή να τους κάνει να είναι μόνιμοι και να μην έχουμε κάθε χρόνο το ζήτημα των αναπληρωτών καθηγητών και δασκάλων στα σχολεία μας. Το δεύτερο ζήτημα, για να αρχίσουμε να δούμε τις πραγματικές αιτίες, ναι. Εμείς ζητήσαμε να έχουμε 190 καθαρίστριες πλήρους απασχόλησης και μας εγκριθήκανε λιγότεροι από ό,τι είχαμε πέρσι, 173, από τους οποίους οι 59 να είναι μερικής απασχόλησης. Για ποια υγεία στα σχολεία συζητούμε όταν δεν θα είναι ζωντανά παρόν ένας καθαριστής ή καθαρίστρια? Να βάλουμε ζητήματα σε σχέση με τα νηπιαγωγεία που μπορεί να μην είναι σημερινό, αλλά είναι καθημερινό και είναι από χθες και δεν είναι ότι κρίνεται η κυβέρνηση μόνο σήμερα, κρίνεται σε μία διάρκεια, ότι δεν μπορούμε, είναι δυνατό σε αποθήκες, σε χώρους ακατάλληλους να πηγαίνουν τα νήπια. Αυτούς τους χώρους είναι αυτό μας εκφράζει. Επομένως, υπάρχει ένα ζήτημα το οποίο έχει να κάνει. Σε ποια σχολεία πάνε τα παιδιά μας, με ποιους εκπαιδευτικούς υπάρχουν, είναι αντικειμενικό αυτό, είναι ψέμα? Ναι. Φωνάζουν ναι, για παράδειγμα πάντως, στην πόλη μας. Εγώ ήθελα, κύριε Πελατίδη, απλά γίνανε τρεις κινητοποιήσεις. Ναι, μια απάντηση. Οι γονείς. Να συνεχίσετε, κύριε Πελατίδη, ελεύθερα. Απλά οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές. Ναι, ήθελα και μια απάντηση αυτό που ρώτησα στην αρχή. Γιατί εγώ προσωπικά δεν κατάλαβα τι απαντήσατε. Στηρίζετε τελικά και τις λίγες καταλήψεις στο αυτό το κομμάτι, λέω, που είναι από αρνητές μάσκας. Οι μαθητές. Δεν υπάρχουν τέτοιες καταλήψεις για μάσκες. Άρα εσείς είστε υπέρ της χρήσης μάσκας. Να το ξεκαθαρίσουμε. Είμαστε αυτό, υπέρ της χρήσης μάσκας. Είμαστε. Δεν απασχολεί. Αυτό απασχολεί. Εχθές στις φωτογραφίες που είδανε το φως της δημοσιότητας, Δήμαρχε, εχθές στις φωτογραφίες μπροστά σας ήταν δεκάδες μαθητές, μεταξύ των οποίων μάλλον οι περισσότεροι εξ αυτών δεν φορούσαν μάσκες. Δεν ξέρω αν τους έγινε από εσάς κάποια σύσταση γι' αυτό, ότι θα έπρεπε να φορούν. Θα έπρεπε να Αλλά ναι, να στηρίζουμε τον αγώνα των μαθητών, Δήμαρχε, να στηρίζουμε όμως και τον αγώνα των γιατρών, έτσι, τον αγώνα που δίνουν τόσους μήνες και τη δραματική αυτή έκκληση που απευθύνουν να πήρουμε τα μέτρα. Λάθος πόρτα χτυπάτε, διότι αυτή η πόλη ήταν η πρώτη που έδωσε το παράδειγμα και τήρηση στον υγειονομικό κανόνα. Μην ξεχνάτε ότι αυτή η πόλη ήταν η πρώτη η οποία πήρε την απόφαση να μην γίνει το καρναβάλι, και το οποίο γνωρίζετε το πόσο σημαντικό είναι. Ναι. Αυτή η πόλη είναι ευαίσθητη σε αυτά τα ζητήματα, παλεύει για την υγεία και για την οποία είναι υπόλογη η κυβέρνηση. Διότι με το να λέμε, να βάζουμε δευτερεύοντα ζητήματα, ναι, και να κρύβουμε ότι τα νοσοκομεία μας δεν έχουν μονάδες εντατικής θεραπείας, σήμερα που συζητούμε για τα ζητήματα υγείας, τα νοσοκομεία μας εξακολουθούν να είναι γυμνά. Και γι' αυτό υπάρχει πανικός. Μην τυχόν έχουμε έξαρση, και όχι τόσο για τον κορονοϊό, όσο γιατί θα αποκαλυφθεί και ένα άλλο μεγάλο, το οποίο αφορά τη δημόσια υγεία, η οποία βρίσκεται σε πολύ άσχημη κατάσταση. Ευχαριστούμε, Δήμαρχε.